Μετά από αρκετή ζήτηση από εσά, αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα βίντεο για το Ζήλικα. Μου το ζητήσατε και έτσι λοιπόν να το καλύψω, μια και καλά το Ζήλικα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε τις τι προοπτικέ, με τι έχει να κάνει το Ζήλικα, ποιο είναι το project που βρίσκεται πίσω από αυτό το ε, κρυπτονόμισμα ε, και γιατί ήταν πρωτοπόρο λοιπόν πριν λίγα χρόνια στην τεχνολογία του και τι προοπτικέ έχει από εδώ και πέρα. Έτσι. Και αν, κάνετε, αν προσπαθήσετε να, να μελετήσετε το κρυπτονόμισμα αυτό και το project, ίσω να χρειαστεί να αφιερώσετε δεκαπλάστε ώρε από, από οποιοδήποτε άλλο project αυτή τη στιγμή στην αγορά, διότι η τεχνολογία και οι πληροφορίε που υπάρχουν διαθέσιμε από το ίδιο το website είναι πάρα πολλέ. Οπότε υπομονή, εγώ θα κάνω μια ανασκόπηση λοιπόν και θα σας δείξω ε, κάποια πράγματα λοιπόν που έχω βάλει εδώ σε μια σειρά στο σημερινό βίντεο ε, και να, ε, να επισημάνω σε αυτό το σημείο πως δεν πρόκειται για οικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές, θα πρέπει να κάνετε στο τέλος το δικό σας, τη δική σας έρευνα λοιπόν, πρωτού αποφασίσετε για να επενδύσετε ή να κάνετε οτιδήποτε. Ε, σε αυτό λοιπόν θα μοιραστώ απλά πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες στο ίντερνετ και ε, ε, την άποψή μου λοιπόν γύρω... Ε, Γύρω από αυτό το project, λοιπόν, σύμφωνα με την εμπειρία μου πάνω σε αυτό, επίση προσοχή στου ε, scammers που υποδίονται εμένα στα social media. Οι μόνοι λογαριασμοί που είναι πραγματικοί δικοί μου θα του βρείτε κάτω από, το, α, κάτω από το βίντεο. Οπότε, ακολουθήστε με και στο instagram και α, twitter. Like και εγγραφή στο κανάλι επίση για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει και Και α πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το Zillika πιο, πιο βαθιά, δηλαδή να δούμε τι με τι έχει να κάνει λοιπόν αυτό το project. Λοιπόν, το Zilliqa όπως και τα υπόλοιπα smart contract projects που ξέρουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά ειδικεύεται στην δημιουργία των decentralized apps αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όπως έχουμε δει, ουσιαστικά μιλάμε για την, για την μετατροπή του Internet 2.0 στο 3.0 και αυτό λοιπόν ήταν από τα, μετά το Ethereum ήταν από τα πιο σημαντικά projects στην ανάπτυξη ολόκληρου του οικοσυστήματος του, το, της, της τεχνολογίας, μάλλον blockchain, ε, για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο και να υπάρχει μεγαλύτερη επεκτασιμότητα, ταχύτητα, ε, λοιπόν scalability και να, ε, και να μπορεί λοιπόν η, λειτουργία, να, η τεχνολογία να λειτουργεί με υψηλότερες ταχύτητες, με περισσότερη ασφάλεια και το Zilliqa λοιπόν ήταν αυτό που έκανε το πρώτο βήμα και μετά ακολούθησαν φυσικά και άλλα projects και φτάσαν ακόμα και παραπέρα από το Zilliqa, αλλά το Zilliqa είναι αυτό λοιπόν που έκανε το πρώτο βήμα προς αυτή την εξέλιξη. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό project επίσης. Έχει γράψει ιστορία ουσιαστικά. Και το Zilliqa δεν είναι token, είναι coin. Όπως ε, σε κάθε smart contract λοιπόν και κάποια στιγμή θα κάνω και μια αναφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο project λοιπόν το οποίο μπορούν να χτιστούν άλλα project πάνω στο Zilliqa επίσης, όπως στο Cardano και στα υπόλοιπα που έχουμε δει στο Ethereum κτλ. Τώρα, τι χαρακτηρίζει λοιπόν το Zilliqa, ε, χαμηλό κόστος στις μεταφορές μέσα στο blockchain του, πάρα πολύ χαμηλό, κάτι μερικά cents το δολαρίο, ε, ε, highly scalable, δηλαδή υπεκτασιμότητα και να μπορεί να επεξεργάζεται περισσότερες συναλλαγές λοιπόν από ότι, τα, από ότι το Ethereum και το Bitcoin για παράδειγμα, ε, και α, λοιπόν για τους developers επίσης οι developers μπορούν να χτίσουν πάρα πολύ εύκολα πάνω στη πλατφόρμα τους και πάρα πολλά projects έχουν χτιστεί ήδη στο, στο Zilliqa. Έτσι. Τώρα, άμα δούμε εδώ για παράδειγμα το, α, το ecosystem του Zilliqa αυτή τη στιγμή και να δείτε πόσα startups και πόσες, πόσα projects αυτή τη στιγμή που ξέρουμε ήδη και που ξέρετε ήδη αρκετά, αρκετοί από εσά, έχουν χτιστεί λοιπόν πάνω στο Zilliqa όπως και το PancakeSwap λοιπόν το Genesis, Zidra, Zeno, GO εδώ πέρα, Poly Network και πολλά άλλα λοιπόν που θα, δούσαμε, θα μπορούσαμε να δούμε εδώ πέρα και να τα μελετήσουμε. Οκ. Okay. Τώρα, λοιπόν, κοιτάζοντα μερικά βασικά πράγματα, μπορούμε να δούμε λοιπόν, οκ, okay, όσον αφορά την τεχνολογία, λοιπόν, είπαμε ότι επεξεργάζεται με μεγάλη ταχύτητα σε δευτερόλεπτα. Μπορεί κάποιο λοιπόν να να χρησιμοποιήσει τα Wallet, να κάνει Staking, να κάνει τα πάντα. Έχουν λοιπόν ένα ολόκληρο decentralized finance ε, σύστημα για να, για να χτίσει κάποιος λοιπόν και να το χρησιμοποιήσει. NFTs επίσης έχουν, NFT projects έχουν χτιστεί ε, πάνω του και μπορούν πάνω στη τεχνολογία του Zilliqa και μπορούν να συνεχίσουν να χτίζονται πάνω, στην, πάνω στη τεχνολογία αυτή. Και θα μπορούσε, αυτό που ειδικεύεται ειδικά λοιπόν είναι σε αυτή την τεχνολογία στο sharding, όπου μπορεί λοιπόν, είναι, είναι, αρκετά τεχνολογικό το κομμάτι αυτό. Έχει να κάνει λοιπόν με την, με την μεταφορά δεδομένων και με, την, με το να παίρνει τις πληροφορίες και να τις, να τις πάει σε μικρότερες μονάδες και να μπορούν να μεταφερθούν λοιπόν από το ένα σημείο στο άλλο πιο εύκολα. Τώρα κάποιος developer θα μπορούσε πιθανόν να το εξηγήσει αυτό καλύτερα, απλά δεν θέλουν να, να μπούμε σε, σε τόσο technical details σχετικά με αυτό, έτσι. Λοιπόν, ε, επίσης το Zilliqa μπορεί κάποιος να το κάνει staking λοιπόν και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει διαθέσιμο σε, σε διάφορα wallets, σαν ανταλλακτήρια. Υπάρχει σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ανταλλακτήρια που θα μπορούσαμε να δούμε. Binance, Kucoin, Huobi, Bitfinex, GateIO κτλ έτσι και αλλά ε, και σε wallets, λοιπόν, όπως το Atomic Wallet, ε, το Ledger, Trust Wallet, Zilpay. Υπάρχει και το Zilpay, λοιπόν, που θα μπορούσαμε να δούμε. Και όπως σας είπα, λοιπόν, από θέμα τεχνολογίας και ecosystem και όλα αυτά, είναι τεράστιο, έτσι. Θα μπορούσατε να μελετήσετε ε, για μέρες όλο αυτό που έχουν φτιάξει. Τα ανευτής μιας και είναι ένα τεράστιο trend επίσης, ε, είναι μέσα στο οικοσύστημα του Zilliqa, λοιπόν, είναι μέρος του οικοσύστηματος του Zilliqa. Έχουν χτιστεί ήδη τεράστια ε, NFT marketplaces πάνω στο Zilliqa. Λοιπόν, και κάποιος μπορεί να δημιουργήσει πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα, λοιπόν, ε, ε, κάτι, λοιπόν, ένα NFT marketplace και να ανεβάσει, να ξεκινήσει, λοιπόν, να κάνει mint ε, τα NFTs μέσα στη πλατφόρμα. Ε, μπορεί κάποιος να δημιουργήσει και το δικό του το token πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα, λοιπόν, μέσα μέσα σε δύο λεπτά από το Zilliqa. Το δικό του το token, για όσου δεν γνωρίζετε, και το token είναι κρυπτονόμισμα επίση. Υπάρχει το coin το οποίο είναι από smart contracts. Το κάθε κρυπτονόμισμα που έχει τη δική του τεχνολογία είναι coin. Ενώ όταν φτιάχνει πάνω σε κάτι άλλο που είναι έτοιμο, όπω το Ethereum και τα υπόλοιπα, και στο Zilliqa λοιπόν εδώ, αυτό το ονομάζουμε token και κάποιος μπορεί να το ε, δημιουργήσει, λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει και να το δημιουργήσει μέσα σε δύο λεπτά σε, ε, ε, αυτά τα τέσσερα στάδια που μας δείχνει εδώ πέρα. Οπότε όλα αυτά τα προσφέρει αυτή τη στιγμή ε, το Zilliqa, ουσιαστικά έχει λύσει για όλο το κομμάτι, λοιπόν, για, το, για όλη την τεχνολογία του blockchain αυτή τη στιγμή. Λίγο παραπάνω marketing να κάνουν, θα τα πάνε ακόμα καλύτερα πιστεύω στο μέλλον. Ε, τώρα, η ιστορία του Ζήλικα λοιπόν είναι σημαντικό να τη δείτε όσοι, έχετε, όσοι θέλετε να το μελετήσετε παραπάνω, διότι εδώ καταλαβαίνετε λοιπόν και πώ καταλήξανε και πώ αναβαθμίσαν την τεχνολογία του που έχει να κάνει λοιπόν με scalability, smart contracts, security, την ασφάλεια λοιπόν να είναι πιο ασφαλέ το όλο σύστημα του Ζήλικα και φυσικά το roadmap του και το τι θέλουν να σχεδιάσουν στο μέλλον. Έτσι. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε και παραπάνω στα media που μιλάνε για αυτό, για την ιδιαιτερότητα του το Zilliqa λοιπόν, συνεργασίες, partnerships στην ομάδα, έχουν πολύ δυνατή ομάδα λοιπόν με developers και γνώστες λοιπόν του αντικειμένου με εμπειρία, τεράστια εμπειρία πάνω στην, και στη τεχνολογία, στην ανάπτυξη, στο development όπου μπορείτε λοιπόν να δείτε. Οπότε λοιπόν μπορείτε να χτίσετε διάφορα πράγματα, μπορείτε να χτίσετε ένα ολόκληρο οικοσύστημα στη δική του την τεχνολογία, κατεβάζοντα λοιπόν τα το δικά του τα συστήματα, τι centralized ε, ε, εφαρμογέ σου, που είναι ουσιαστικά αποκεντρωμένα ε, projects πάνω στα κρυπτονομίσματα λοιπόν, που μιλάμε πάνω στο blockchain και τα κρυπτονομίσματα. Μπορεί να είναι είτε κρυπτονόμισμα, δηλαδή κάποιο κρυπτονόμισμα, μπορεί να είναι ανταλλακτήριο, μπορεί να είναι αυτή η marketplace, το οτιδήποτε. Οπότε ουσιαστικά Προσφέρει αρκετά αυτή τη στιγμή στο community, στην, και στον κόσμο και σε όλου μα, και ειδικά σε αυτού που θέλουν να χτίσουν πάνω στην αποκεντρωμένη οικονομία και το αποκεντρωμένο ίντερνετ. Ε, λοιπόν, Όποθώ, θα μπορούσατε να δείτε αρκετά πράγματα στο δικό του στο website, απλά μια ανασκόπηση και κάποιε λοιπόν βασικέ πληροφορίε. Ε, δείτε του και στα social media. Έχουν καλή παρουσία, θα έλεγα στα social media. 358.000 followers ε, στο, ε, στο Twitter και στο Telegram έχουν κάποιου. Πότε και το δικό του το κρυπτονόμισμα λοιπόν, μπορείτε να το μελετήσετε παραπάνω. Ε, το Zilika είναι κοντά στα top 100, κάποιε φορέ μπαίνει και στα 100, κάποιε φορέ βγαίνει, είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Αλλά σαν project λοιπόν έχει αρκετό ενδιαφέρον. Κατά την εκτίμηση μου χρειάζεται απλά λίγο παραπάνω marketing για να, ε, να αναπτυχθούν παραπάνω. Έχει σίγουρα προσ, προοπτικές σε βάθος χρόνου. Ε, Απ' την άλλη έχει και ανταγωνισμό. Έχει αρκετούς ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή, ε, γιγάντιους ανταγωνιστές στην αγορά. Αλλά παρόλα αυτά, λοιπόν, είναι, ε, έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ήταν αυτοί που κάνανε άλματα λοιπόν, μπροστά και... Ε, και ανα προσέφεραν κάτι το οποίο δεν υπήρχε λοιπόν στην αγορά και μπορεί να μας δημιουργήσουν και άλλες εκπλήξεις ε, στο μέλλον. Οπότε κάντε τη δική σας έρευνα, ε, μην πάρετε αυτό το βίντεο σαν, λόγο ε, σαν ε, λόγος που να επενδύσετε ε, στο κρυπτονόμισμα αυτό. Αυτά είχα να σας πω εγώ για σήμερα. Οποιαδήποτε απορία κάτω από το βίντεο, στα comment, like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις κρυπτονομισμάτων. Ακολουθήστε με σε Twitter και Instagram και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά κέρδη.